Ευτύχη μου, ωραία, περνάς. Περνάω πάρα πολύ ωραία και κάθομαι σε μία πολυθρόνα που έχει μόλις 8 ευρώ. 8 όπως είσαι, τη φέρνεις. Ναι. Τη φέρνεις να τη βάλουμε στο γραφείο και ό,τι άλλο έχει εκεί το τσακώνησαμε με τιμή ευκαιρίας. Δεν έχει προλάβει άλλο. Βεβαίως. Δεν έχει προλάβει ακόμη κάποιος άλλος να πάρει τη συγκεκριμένη πολυθρόνα και είναι ένα από τα πάρα πολλά αντικείμενα, τα χιλιάδες αντικείμενα που βρίσκονται εδώ στον Ταύρο, στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα με vintage, μεταχειρισμένα και second hand έπιπλα και συσκευές. Η κυρία Δαμαντία είναι μαζί μου, η κυρία Δαμαντία Πανά, που έχει αυτή την ιδέα και έρχεται εδώ ο κόσμος και διαλέγει. Κυρία Δαμαντία, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Θέλουμε να μας ξεναγήσετε στο μελέτη. Θέλουμε να μας ξεναγήσετε στο υπέροχο κατάστημα. Ωραία. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Αν θέλετε να τα πάρετε όλα, είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι πάρα πολλά εδώ στα 3.150 τετραγωνικά μας. Ναι, αλλά μπορεί κάποιος να φτιάξει ολόκληρο σπίτι με λιγότερο από 100 ευρώ. Εδώ βλέπετε ένα υπνοδωμάτιο που έχει το κρεβάτι, ο σκελετός, μόλις 25 ευρώ. Ναι, όχι 25, 15. 15. Το τρελάθηκε. Τα σκοτώνει. Τώρα μισό λεπτό, λοιπόν, εξηγήστε μου λίγο κάτι. Πού τα βρίσκετε εσείς όλα αυτά τα έπιπλα και τα δίνετε σε τιμές τέτοιες? Και τι κέρδος έχει? Κοιτάξτε, αυτά όλα είναι πιο, ας πούμε, ντεμοντέ έπιπλα. Δηλαδή, αυτά τα συγκεκριμένα που έχουμε στήσει για σας σήμερα είναι τα πολύ οικονομικά μας. Δηλαδή, έχει πολυθρόνες με 8 ευρώ, τραπεζάκια εδώ με 5 ευρώ, ηχεία με 5 ευρώ, σιρταριέρες εδώ με... Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί κανονικά? Αυτή ναι, η κουζίνα, κουζίνα, φουρνάκι, φουρνάκι είναι. Έχει κανονικό. Ναι, κανονικά και το πουλάμε ένα εικοσάρικο. Εσάς σας τα χαρίζουν, ναι. Όπως και δίπλα. Κοιτάξτε, εμείς παίρνουμε από διάφορα σπίτια διάφορα πράγματα, τα οποία μπορεί αλλά να είναι vintage, αλλά να είναι αντίκες. Που δεν τα χρειάζονται οι ιδιοκτήτες, εννοείται. Που δεν τα χρειάζονται, μάλιστα, ναι. Αυτά όμως που είναι πιο... ντεμοντέα, το πούμε, που δεν είναι κάποιες σπουδαίες αντίκες που έχουμε και τέτοια εδώ σε μας, μπορούμε και τα διαθέτουμε σε πάρα πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Δηλαδή, άρα ουσιαστικά τώρα, επειδή είναι και η εποχή, παρά το γεγονός ότι με τους κορονοϊούς φοιτητές έχουν αναβάλει τα σχέδιά τους, αν ένας φοιτητής θέλει να ανοίξει ένα σπιτικό με πολύ χαμηλό μπάτζετ, ή μια νοικοκυρά θέλει να ανανεώσει το χώρο της, ή θέλει να κάνει μικρές πινελιές στις γωνιές του σπιτιού της, μπορεί να έρθει σε εσάς και πάρα πολύ οικονομικά να αναδείξει το σπίτι της. Ο πίνακας αυτός, ας πούμε, που έχετε εκεί πέρα. Αυτός κάνει 5 ευρώ. Στην 5 ευρώ και νομίζεις ότι είναι... Κρεβάτι... ναι, ο καναπές κρεβάτι κάνει 35. Ωστόσο, έχουμε και πάρα πολλά ακόμα πράγματα που είναι, ας υποθέσουμε, πιο ακριβά. Όταν λέμε ακριβά, δηλαδή μπορεί να κάνει, αντί να κάνει μια καρέκλα 3 ευρώ όπως κάνει η κοινική, να κάνει, ξέρω εγώ, 30, αλλά να είναι αντίκα. Δηλαδή, εσείς κάνετε και τη συντήρηση και την αναπαλαίωση. Είτε κάνουμε συντήρηση, είτε είναι τα αντικείμενα αζής, δηλαδή τώρα όταν έχουμε ένα πολυθρονάκι είναι πίσω από την κάμερα που κάνει 4 ευρώ, δεν έχουμε κάνει συντήρηση, αλλά κάποιος, ας πούμε, μπορεί να το καθαρίσει πολύ εύκολα και να έχει ένα vintage, ωραίο, συμπαθέστατο πολυθρονάκι, το οποίο, εντάξει, τα 4 ευρώ είναι μια πολύ... Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Yeah. Εσείς πουλάτε αντικείμενα, yeah, αλλά αγοράζετε κιόλας? Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ξεφορτωθεί κάτι από το σπίτι του που δεν του αρέσει, θέλει να τον ανανεώσει, το φέρνει σε εσάς? Κοιτάξτε, αγοράζουμε και αντικείμενα. Γενικότερα όμως, μέσα σε αυτά τα 3.150 τετραγωνικά που έχουμε, κοιτάζουμε να έρχονται λίγο πιο... καλά κομμάτια. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά, φανταστείτε, είναι τα οικονομικά μας και οπότε και οι αγορές, δηλαδή αν έχουμε ένα πολυθρονάκι με 4 ευρώ που το πουλάμε, θα το αγοράσουμε, ξέρω εγώ, ένα-δύο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πρέπει δυστυχώς να σας αποχαιρετήσουμε γιατί ήδη πέφτουν οι τίτλοι εκπομπής, οι τίτλοι τέλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Ευτύχη μου.